Μία ημέρα πριν την άφηξη του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο Τούρκο Πρόεδρο ανοίγει τη βεντάλια του διαλόγου και των τουρκικών αξιώσεων μέσα από συνέντευξή του στην καθημερινή και στου Αλέξη Παπαχελά και Μανώλη Κωστήδη. Σε ήπιου τόνου, κάνει σαφέ πω παραμένει στι θέσει του και επαναλαμβάνει τα περί τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Ρωτήσατε τι θα έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη. Θα του πω το εξή. Κυριάκο, φίλε μου, δεν σα απειλούμε αν δεν μα απειλήσετε. Α ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μα. Α αυξήσουμε τη διμερή συνεργασία σε κάθε τομέα. Είτε πρόκειται για τα θέματα στο Αιγαίο, είτε για την κοινή καταπολέμηση τη παράτυπη μετανάστευση, είτε για τα συνεχιζόμενα προβλήματα τη τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε μέσω του διαλόγου στη βάση τη αμοιβαία καλή θέληση. Ο Τούρκο πρόεδρο ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση προσφυγή στη Χάγη θέλει να θέσει όλα τα ζητήματα. Πιστεύω ότι τα προβλήματα θα επιληθούν στο πλαίσιο του διαλόγου και τη καλή θέληση. Φυσικά υπάρχουν πολλά αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτό από την υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να τα εξετάσουμε ω σύνολο. Δεν είναι σωστή η επιλεκτική προσέγγιση. Να μιλάμε για ορισμένα θέματα και να μην μιλάμε για κάποια άλλα. Γιατί είναι όλα αλληλένδετα. Όταν προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Πάνω απ' όλα όμω. Πρέπει να μιλάμε για όλα μα τα προβλήματα με γενναιότητα και να κατευθύνουμε σωστά την κοινή μα γνώμη. Υπάρχει μόνο μία διαφορά. Μόνο με αυτήν τη διαφορά μπορούμε να πάμε στο Διεθνέ Δικαστήριο. Εμεί ω κράτο που έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε το Διεθνέ Δίκαιο και θέλουμε την επίλυση. Αλλά είναι μία διαφορά ο καθορισμό ΑΟΣ και Εφαλοκρηπίδα και καμία Άρα, άλλη. Είναι σαφέ, ξεκάθαρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην καθημερινή, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προσέρχεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασία με λογική μοιρασιά και συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική η Μεσόγειο. Οι Μεσόγειος και το Αιγαίο είναι πλούσιε σε φυσικού πόρου λεκάνε. Συντρέχουσα διεθνή συγκυρία, η διασφάλιση και η διατήρηση τη ενεργειακή ασφάλεια από στρατηγική άποψη έχει καταστεί βασικό ζήτημα. Υπό αυτή την έννοια, ειδικά στη Μεσόγειο, υπάρχουν δυνατότητε και ευκαιρίε για συνεργασία. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και στο Αιγαίο. Όλα είναι για την ειρήνη και την ευημερία των λαών, αλλά και των μελλοντικών μα γενεών. Προφανώ η Τουρκία έχει Με... τι θέσει τη. Ναι. Δεν έχει εγκαταλείψει τι απόψει τη η Τουρκία. Και προφανώ, αν αυτά τεθούν, θα πάρει και τι απαντήσει που έπρεπε να πάρει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και η Ελλάδα έχει τι θέσει τη. Το αν αυτή η συζήτηση θα φύγει από τη Soft agenda και από τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη και θα πάει στον πιο σκληρό πυρήνα των Έλληνο-Τουρκικών, όπου καθένα εκεί έχει τι απόψει του, η Ελλάδα έχει τι δικέ τη, η Τουρκία έχει τι δικέ τη, και αν αυτό μπορεί αντικειμενικά να προχωρήσει, αυτό είναι κάτι που δεν θα κρυφτεί παντό αύριο. Ο Ρετζέπτα Περντογάν έκανε λόγο για ισχυρή τουρκική βούληση για επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, ζητώντα ταυτόχρονα παρόμοια προσέγγιση από την Ελλάδα και χωρί εξωτερικέ παρεμβάσει, όπω υπογράμισε. Νομίζω ότι αυτό που άλλαξε πρόσφατα είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει αναθεωρήσει την οπτική τη απέναντί μα και άρχισε να κατανοεί ότι είμαστε ένα έθνο που δεν θα αρνηθεί ποτέ τη χείρα φιλία που θα του απλωθεί. Η ειλικρίνεια και το κάλεσμά μα είναι ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι αν η Ελλάδα υιοθετήσει μια παρόμοια προσέγγιση, κλειστή σε εξωτερικέ παρεμβάσει βάσεις, μπορούμε να κάνουμε μια καλή αρχή προ την οικοδόμηση ενό ειρηνικού μέλλοντο για τι χώρε μα. Όποιο περιμένει να αλλάξει η τουρκική εξωτερική πολιτική, νομίζω θα περιμένει πολύ και είναι αφελή. Εάν δεν κατασταλάξει η ίδια η Τουρκία στο που ανήκει, ναι. Δεν πρόκειται να έχουμε και την ε, όποια πρόοδο στην ελληνοτουρκική τη βασική διαφορά mm -hmm. τη οριοθέτηση. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη γεωστρατηγική αναστάτωση. Να... Σε σχέση με το ψευδοκράτο και το Κυπριακό, εμένει στη θέση του περί δύο κρατών, κάνοντα λόγο για κοινή επεξεργασία αποθεμάτων και κατανομή των εσόδων, ενώ αναφέρθηκε και στην Αγία Σοφιά. Η δομική αικαιρεότητα του τζαμιού τη Αγία Σοφία δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Και οι εικονογραφίε και πάση φύσεω στοιχεία τέχνη δεν θα μειωθούν και θα προστατευτούν. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο Τούρκο πρόεδρο ζητεί την αρρωγή τη διεθνούς κοινότητας για ανάγκη λήψη κοινών μέτρων από Τουρκία, Ελλάδα και Ευρώπη, τα οποία θα προβλέπουν ίσο καταμερισμό βαρών και ευθυνών. Ο Γιάννη Καντέλη είναι μαζί μα για να δούμε πώ διαβάζει η Αθήνα τη συνέντευξη Ερντογάν. Γιατί πίσω από τι λέξει υπάρχουν οι πάγιε τουρκικέ θέσει. Όπω και η Αθήνα έχει τι δικέ τη θέσει και αυτέ διατυπώνονται ξεκάθαρα κάθε φορά. Αυτό σχολιάζουν από την κυβέρνηση. Βλέπουν σχετικά μια ήπια συνέντευξη. Καμία από τι δύο πλευρέ δεν θέλει να δυναμητήσει την αυριανή συνάντηση. Διότι είναι εμφανέ ότι οι προσδοκίε είναι να διατηρηθεί αυτό το κλίμα ηρεμία που έχει καλλιεργηθεί όλου του τελευταίου μήνε, ειδικά μετά την συνέντευξη. Με Τσουτάκη Ερντογάν στο Βίλνιου και αυτό αναμένεται να γίνει και αύριο. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε θέμα τεθεί από τον Τούρκο πρόεδρο εδώ στην Αθήνα, θα λάβει την ανάλογη απάντηση από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Άλλωστε, για να μπορέσουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, χρειάζεται πρώτα η αναγνώριση του Διεθνού Δικαστηρίου τη Χάγη από την Τουρκία. Από και πέρα στι 11, φτάνει ο κύριο Ερντογάν στην Αθήνα, μια παρουσία πέντε ωρών στην ελληνική πρωτεύουσα, αν το πρόγραμμα κυλήσει έτσι όπω έχει σχεδιαστεί. Θα μεταβεί κατευθείαν στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου θα τον υποδεχθεί η κυρία Σεκελαροπούλου στι 11.30. Την ίδια ώρα, οι οχτώ υπουργοί, οι 7 για την ακρίβεια, οι υπουργοί από του 8 που τον συνοδεύουν, θα πάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί όπου θα συναντήσουν του Έλληνε ομολόγου του. Εκεί θα, συναντ... θα, συζητηθούν και οι συμφωνίε και τα μνημόνια συνεργασία τα οποία είναι και για το μεταναστευτικό. Ναι, ξεχωριστή συνάντηση θα υπάρχει του κυρίου Δένδια με τον, κύριο, με τον ομολογό του, τον Τούρκο, στη Λέσκη Αξιωματικών. Στην συνέχεια, ο κύριο Ερντογάν, 12 και 4, θα μεταβεί στο α, μέγαρο Μαξίμου, εκεί, όπου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία των δύο Υπουργών Εξωτερικών, του κυρίου Αγέρα Πετρίτη και του κυρίου Φιντάν, αλλά και των δύο Διπλωματικών Συμβούλων των δύο ηγετών. Είναι το ανάλογο μοντέλο που ακολουθήθηκε και στο Βίλνιου και στη Νέα Υόρκη. Εκεί αναμένεται πέρα από τι συζητήσει που θα έχουν για τα θέματα, θα συζητηθεί και το πώ θα κυλήσει από εδώ και πέρα αυτό ο διάλογο που έχει ξεκινήσει, πότε θα έχουμε ξανά στάδια, δηλαδή, δηλαδή. Με μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, πότε θα έχουμε ξανά τον πολιτικό διάλογο αλλά και τι συζητήσει για τη θετική ατζέντα, ίσω και μέσα στον Φεβρουάριο, κατά ορισμένε πληροφορίε. Από εκεί πέρα, οι υπουργοί θα βρεθούν και αυτή μία η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου οι δύο ηγέτε θα κάνουν τι δηλώσει του και στι ερωτήσει και στη συνέχεια θα έχουν ένα γεύμα όλοι μαζί εκεί. Που στην ουσία θα λάβει χώρα και το Ανώτατο Συμβούλιο. Υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίε και μνημόνια συνεργασία τα οποία θα υπογραφούν περίπου 10 από το καθένα, σε καμία περίπτωση όχι περισσότερα από 20 συμφωνίε και μνημόνια συνεργασία σε τομεί όπω η οικονομία, οι εμπορικέ σχέσει, ο αγροτικό τομέα, η υγεία, η εκπαίδευση, ώστε να διατηρηθεί αυτό το κλίμα συνεργασία και καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και να δούμε και ποιε από αυτέ τι συμφωνίε θα υλοποιηθούν και στο μέλλον. Τέσσερι ώρα να χωρεί ο Τούρκο Πρόεδρο σύμφωνα με τι πληροφορίε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.